Καλησπέρα σας. Πέμπτη βράδυ, 5 Οκτωβρίου, και ενώ το σύριαλ με τους 9, 10, πώς είναι αυτοί οι συλληφθέντες, τα λυκόπουλα, γιατί περί λυκόπουλων τελικά πρόκειται από ό,τι θέλουν να μας πείσουν, εν πάση περιπτώσει, επίδοξος απαγωγής το επιχειρηματία του κυρίου Μιχάλη Λεμπιδάκη συνεχίζεται, ορισμένοι νομίζουν ότι θα μείνουν στο απειρόβλητο. Η ελληνική αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει, όπως το ρεπορτάζ και σας το φέραμε χθες και ο Στέφανος Οχίος το έδωσε, υπάρχουν δύο πλέον ομάδες ξεκαθαρισμένα. Σκληροί κακοποιοί, μέτριοι κακοποιοί, άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν, μπήκανε συνεχεία στην παρανομία. Πάντως το θέμα είναι ότι αλληλοκαρφώνονται πλέον μεταξύ τους. Οι άνθρωποι προσπάθησαν από ό,τι φαίνεται να απαγάγουν έναν επιχειρηματία για να βγάλουν χρήματα, γιατί τα είχαν, λέει, ανάγκη. Δεν μπορούσαν να ζήσουν, λέει, οι 17χρονοι με 1.500 ευρώ. Άρα, λοιπόν, πρέπει να πούμε κι εμείς ότι όποιος δεν παίρνει 2.000, 3.000, 5.000 ευρώ το μήνα, πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται να απαγάγει, να ληστεύει. Αυτή είναι η νοοτροπία που θέλουν να περάσουν. Και από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, αρχίζουν μερικοί να καταλαβαίνουν το σύστημα Κατρούγκαλου, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πανεπιστημιακοί, γιατροί, νοσοκομιακοί και δικαστικοί πήραν την ψυχρολουσία και κατάλαβαν τώρα τι έπρεπε να έχουν κάνει από το 2010 και δεν το έκαναν. Δεν πολεμήσατε, αφήσατε τα πράγματα να εξελιχθούν, νομίζατε ότι δεν θα σας ακουμπήσουν και ήρθε η ώρα της πληρωμής, κυρίες και κύριοι. Και το λέω κυρίως για τους δικαστικούς. Από 5.200 που έπαιρνε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου το 2009-10, σήμερα 1.674. Αύριο, μετά το 2019, σας το έχουμε ξαναπεί, άμα αφαιρέσουμε την προσωπική διαφορά και κάτι άλλα τα οποία θα έρθουν στην πορεία, πιθανόν να φτάνει το χιλιάρικο και να δούμε. 40 χρόνια δουλειάς, λένε οι αρεπαγίτες, 20 ώρες την ημέρα δουλειά, τόνοι οι φάκελοι που έχουμε διαβάσει, δικαστήρια, ώρες ολόκληρες, σπουδές. Ναι, όσο παίρνει μία καθαρίστρια, όσο παίρνει μία καθαρίστρια. Και δεν είναι ατιμωτικό το επάγγελμα της καθαρίστριας, απλώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν πιλότο, έναν αεροπαγίτη με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν διάβασε στη ζωή του πολύ, δεν κουράστηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ισοπεδώνονται τα πάντα. Παίρνουν από αυτούς οι οποίοι κουράστηκαν, σκοτώθηκαν μια ζωή για να τα δώσουν και σε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να παίρνουν 2-3 εκατοστάρικα για να συμπληρώσουν. Έτσι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να τη δούμε στα μάτια, αν θέλουμε να λέμε τα δικά μας και να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πάντως έτσι θα γίνει. Οι πληστηριασμοί καλά κρατούν. 4.000 σπίτια είναι ακίνητα, είναι έτοιμα για τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα κατάσχει, γιατί πλέον κατάσχει τα χρήματα. Τώρα θα κατάσχει και σπίτια ακόμα και για 500 ευρώ και πάνω. Και βέβαια αυτό το οποίο φαίνεται στον ορίζοντα και ξεκίνησε ήδη είναι η πώληση των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών. Έχουμε να σας πούμε πολλά, να σας δείξουμε πολλά. Να καλησπερίσω τη Σοφία την Παραδείση. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι στο πρόλογο σου είπες αρκετά θέματα. Ένα σχόλιο σχετικά με το θέμα της Κρήτης. Πολλά θα δούμε και πολλά θα ακούσουμε. Νομίζω ότι θα είναι το σύριαλ του χειμώνα. Όμως, όσον αφορά το σχόλιο που έκανες για τη 16χρονη, μπορούμε να τη πούμε ότι οι ανώτατοι αξιωματικοί και δικαστικοί δεν παίρνουν καν 1.500 ευρώ. Άρα, αυτή η σύγκριση μπορεί να δώσει και την απάντηση στη δική της καθημερινότητα ότι δεν μπορεί να ζήσει ένα μήνα με 1.500 ευρώ. Το δεύτερο είναι όσον αφορά τους αξιωματικούς συντάξεις τους αλλά και τους δικαστές.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι καθαριστρίες έχουν και παιδεία και τη μόρφωση και σηκώνουν ένα βαρύ φορτίο, μια δύσκολη δουλειά και έχουν προσπαθήσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Δεν πρέπει να γίνεται σε αυτό το επίπεδο σύγκριση. Για μένα έχει να κάνει το θέμα ως εξής, ότι μιλάμε πλέον για μια κρίση αξιών και θεσμών. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια κίνηση την οποία κάνει η κυβέρνηση για να καταργήσει και να καταρρεύσει ουσιαστικά ό,τι είχε διατηρηθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά τις αρχές, τις αξίες και τους θεσμούς μας. Σε λίγα χρόνια δηλαδή, αν νομίζω σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που γνωρίζαμε για το χώρο της δικαιοσύνης ως θεσμός θα καταρρεύσει δυστυχώς και θα αρχίσουμε μεταξύ μας να συζητάμε για διάφορα φακελάκια, πώς μπορεί να ζήσει ένας δικαστικός στα 67 του με 500, με 600 ευρώ. Κρίση αξιών έχουμε, ναι. Κρίση αξιών με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΑΝΕΤ. Έχουμε κρίση αξιών. Είναι ο θεσμός που έχει διατηρηθεί. Οι οποίοι προσπάθησαν, κουράστηκαν, αρίστευσαν κτλ. Κρίση αξιών. Να το δεχτώ έτσι. Εγώ ρωτώ. Τα αριστεία δεν έχουν καμία σχέση με την κυβέρνηση. Πριν από 10-15 χρόνια ξεκίνησε αυτό το πανηγύρι με τα 800-900 χίλια ευρώ. Πού κατέληξαν? Ακριβώς. Να παίρνουν φακελάκι. Με τα φακελάκια. Πώς θα δουλέψουν λοιπόν? Εγώ δεν σου λέω ότι θα πάρουν φακελάκια. Αυτό είναι το θέμα μας. Όχι. Ουσιαστικά όμως θα καταρρεύσει όλο αυτό που είχε μέχρι σήμερα χτίσει, αν θέλετε, η ελληνική κοινωνία απέναντι στη δικαιοσύνη και απέναντι στους ανώτατους αξιωματούχους, στους αξιωματικούς. Πώς θα εργάζονται? Εκτός από την όρεξη, θα βλέπουν στο μέλλον τους τι. Ότι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, κινδυνεύει η οικογένειά τους, κινδυνεύει και η προσωπικότητά τους και για να φτάσουν στα 70 τους να λαμβάνουν κάτι λιγότερο από μία απλή σύνταξη. Είναι μία ερώτηση πάρα πολύ δηλαδή, σοβαρή. Δηλαδή, ακόμα και στους νέους, αν θέλετε να το συνδυάσουμε λίγο και το νομοσχέδιο που έχουμε στη Βουλή για την επιλογή φύλου. Πάλι είναι θέμα προτύπων. Δηλαδή, τι πρότυπο να δώσουμε σε ένα παιδί 18 ετών? Να πάει να επιλέξει, να δώσει μετά το λύκειο εξετάσεις, να φυτεύσει, αν θέλετε, σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να ακολουθήσει το δρόμο της νομικής ως δικαστικός, ως εισαγγελέας αργότερα. Τι? Σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό. Για να γυρίσει είναι πίσω και να σου πει αυτό που είπες προηγουμένως, τα πώς λέει μπορώ όλα, εγώ να περάσω όλα αυτά είναι τα στάδια για να ξέρω ότι η επίσημη πολιτεία δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά μου, τον αγώνα μου, την ακεραιότητα, το ήθος και το κύρος. Δεν μπορώ να διανοηθώ τώρα ανθρώπους οι οποίοι. Καλησπέρα, Σπυρό Σταθάκη. Και η Σοφία έθεσε κρίση αξιών. Καλησπέρα. Δεν ξέρω την άποψή σου. Δεν θεωρώ ότι έχουμε απλά μια κρίση αξιών. Θα ήταν συγχωροχάρητη για κάποιους αυτό. Προσωπικό μου άποψη. Ναι. Πιστεύω και το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα οργανωμένο σχέδιο ισοπαίδωσης των πάντων προς τα κάτω, αξιών, τιμών, τα πάντα. Ηθικών αξιών, πάλι λέγοντας, με τελικό στόχο την μπολσεβικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Όταν τα κάνεις όλα ίσωμα προς τα κάτω, όταν εφαρμόσεις εσωτερική υποτίμηση στα πάντα από την οικονομία μέχρι και τους θεσμούς και την κοινωνία, ο τελικός στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από να τα φέρεις όλα έσωμα στον πάτο και να τους κάνεις όλους μπολσεβίκους, αλλά στα χαμηλά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν ήμασταν τρελοί, ρε Αντώνη, όταν κάποιοι άνθρωποι βγαίναμε το Μάιο του 2016 και λέγαμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι, βάζει οριστικά τα φόπλακα σε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ούτως ή άλλως έπνεε τα λίστια. Αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια. Αλήθεια. Υπήρχαν φωνές που λέγανε, ναι, το κακό ξεκίνησε από το 10. Ναι, είχε τεράστια προβλήματα το ασφαλιστικό. Είχαμε πολλές περικοπές, αμέτρητες στις συντάξεις. Αλλά φωνάζαμε κάποιοι τότε. Παιδιά, έρχεται η οριστική καταστροφή των συνταξιούχων με αυτό το νομοσχέδιο. Και κάποιοι μας δείχναν με το δάχτυλο. Δηλαδή, τι λέγανε αυτοί. Έρχεται λοιπόν τώρα, φέρνει ο καιρός τα γυρίσματα που λέμε, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και ορίστε. Και όπως θα σας πω, θα πούμε στη συνέχεια για αυτούς που μας ακούνε και ενδιαφέρονται. Για τον ΕΟΔΟΕΑΠ. Για όλα και για τον ΕΟΔΟΕΑΠ. Για όλα, για τα πάντα. Για τα πάντα. Αλλά επειδή το θέμα είναι τώρα ότι ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν ότι κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί που για μένα, αν θες την άποψή μου, θα έπρεπε να αμείβονται καλά και να έχουν και καλές συντάξεις. Αν θες την άποψή μου. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο δικαστικός που είναι λειτουργήμα να μην αμείβεται καλά και να μην έχει μια σχετική καλή συντάξη. Γιατί μπλέκουμε σε άλλους δρόμους μετά. Τους ανέφερε η Σοφία και έχει δίκιο σε αυτό. Δίκιο. Δεν μπορεί ο στρατιωτικός το ίδιο. Έτσι. Ακόμα μπορώ να σου πω και για το γιατρό και για το πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακό, ναι. Τότε γιατί να γίνει. Εντάξει. Τότε γιατί αλλά να κοπιάσει. Παιδιά, συγγνώμη. Ο να κάθε να πίνει όλη μέρα καφέ. Μπράβο. Να πίνει, πάρει ένα δεκάρι από τον πατέρα. Είναι αυτό, εντάξει, είναι επιλογή ζωή. Δεν παίρνω και αυτή βγαίνει στον δρόμο. Δεν παίρνω εγώ στι επιλογέ. Θα τα πάρω από του άλλου, λέει και η κάθε κυβέρνηση και τα δώσω. Δεν παίρνω εγώ στι επιλογέ του καθενό. Εντάξει.
Δεν μπαίνω στις επιλογές. Ο καθένας επιλέξει η ζωή του να ακολουθήσει ένα το μονοπάτι που θέλει. Δεν είναι το πρόβλημά μου εκεί. Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Μια κρίση αξιών, ότι... λοιπόν. Μια κρίση αξιών είναι μεθοδευμένη. Μπολσεβικισμός. Ναι. Ναι. Και ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται από το Μάιο του 2016. Απλά ήρθε η ώρα κάποιες από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού να εφαρμοστούν. Ακριβώς. Πώς ξύπνησαν ξανά κάποιοι ξαφνικά και πέσαν αυτά τα σύννεφα και λένε αμάν τι είναι αυτό. Και μορφωμένοι άνθρωποι. Και το καταλαβαίνανε. Στη συνέχεια θα τους προειδοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι τα χειρότερα δεν τα έχουν δει. Ακριβώς. Θα έρθουν και χειρότερες μέρες, αλλά στη συνέχεια. Αυτά που σας λέγαμε, Σοφία, θέλω να το δούμε αυτό το θέμα. Θέλω να δούμε.